Νέα επεισόδια σε πόλεις της Βραζιλίας, ενώ συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Συγκρούσεις ξέσπασαν στην πόλη Μπέλο Οριζόντε την ώρα του αγώνα ποδοσφαίρου Μεξικό-Ιαπωνία στο πλαίσιο του Confederations Cup. Πάνω από 60.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης και συγκρούστηκαν με τις αρχές έξω από το στάδιο. Δεκάδες χιλιάδες ήταν και εκείνοι που διαδήλωσαν στο Σάο Πάολο. Διαμαρτυρήθηκαν για την προωθούμενη νομοθετική παρέμβαση που περιορίζει τις αρμοδιότητες του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα να διερευνά υποθέσεις διαφθοράς. Μαζικά συλλαλητήρια που κατέληξαν σε βία επεισόδια έγιναν και σε άλλες πόλεις της Βραζιλίας. Είναι σαφές πως η πρόεδρος της χώρας, Ντίλμα Ρούσεφ, που υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, δεν κατάφερε να κατευνάσει τα πνεύματα. Μια διαφορετική εκδήλωση διαμαρτυρίας έγινε στη διάσημη παραλία Κόπα Καμπάνα του Ρίο. Οι διοργανωτές έδαψαν εκατοντάδες μπάλες ποδοσφαίρου στην άμμο. Κάθε μια από αυτές συμβολίζει εκείνους που σκοτώθηκαν σε βία επεισόδια την τελευταία δεκαετία.